Τώρα εδώ πάμε λοιπόν εδώ. Εσπρέσο σήμερα. Ξανθιά παρουσιάστρια, άρρωστη με τον τζόγολι εδώ. Έχουμε αποκαλυπτικό ρεπορτάζ από την ίδια την παρουσιάστρια. Η παρουσιάστρια λοιπόν κατηγορεί και καταγγέλει ότι δέχεται επιθέσεις, Βαγγέλη Καράλη. Για ποιο λόγο? Ότι δέχεται ανέτια επίθεση επειδή κάποιοι θέλουν να δημιουργήσουν πρόβλημα στη δουλειά της και ότι τη ζηλεύουν ως παρουσιάστρια. Γιατί θέλουν εδώ και να αρκετά χρόνια είναι στην πρώτη γραμμή. Πρωτού πάμε στο θέμα, πάμε να σας πάμε άλλη. Πάμε να δούμε τι ακριβώς γράφει η συγκεκριμένη εφημερίδα Εσπρέσο. Όπου δεν μπορούμε και ψάχνει και η ίδια παρουσιάστρια που μιλήσαμε εμείς με το περιβάλλον της, ποιος έδωσε τέτοιες πληροφορίες και στη συγκεκριμένη εφημερίδα αλλά και σε άλλα site και σε άλλα μέσα ενημέρωσης. Πάντως είναι η αλήθεια ότι το συγκεκριμένο άρθρο παύλα ρεπορτάζ, όπως θέλετε πείτε το, ότι δεν έχει υπογραφεί κάποιου δημοσιογράφου. Είναι ανυπόγραφο. Το θα ρωτάω τώρα. Είναι ανυπόγραφο. Η ίδια, σύμφωνα με ανθρώπους του περιβάλλοντός της, δηλώνουν στην εκπομπή μας ότι έχουν στόχο να βλάψουν την καριέρα μου. Να λέει η ίδια γυναίκα, η ίδια ξανθιά παρουσιάστρια. Μιλάμε για ξανθιά παρουσιάστρια. Τι λέει το ρεπορτάζ εδώ? Τι λέει το δημοσίευμα μάλλον? Ναι, ότι η συγκεκριμένη παρουσιάστρια το έχει και στο πρωτοσέλιδο σε υπότιτλο ότι δεν μπορεί να ξεφύγει από τον εθισμό της στο τζόγο, έτσι γράφει χαρακτηριστικά. Ότι επισκέφτεται 3 φορές την εβδομάδα γνωστό καζίνο στην χώρα μας. Στη χώρα μας, έτσι. Και ότι επενδύει πολύ μεγάλα ποσά κάθε φορά που επισκέφτεται τα καζίνο και μάλιστα αναφέρει και συγκεκριμένα το τι παίζει, ότι παίζει blackjack και κουλοχέριδες. Μάλιστα. Και η ίδια λοιπόν που μιλήσαμε με ανθρώπους δικούς της, λέει ναι, πηγαίνει και πού είναι το κακό. Δεν πάει λέει κάπου παράνομο, πάει κάπου στον ελεύθερο της χρόνο, αυτά τα χρήματα που θέλει αντί να τα κάνει κάτι άλλο, τα παίζει και ίσως να κερδίσει ή να χάσει. Δεν είναι χρήματα όπως μας λένε οι άνθρωποι του περιβάλλοντός της που στερούν χρήματα από την οικογένειά της. Δεν είναι χρήματα τα οποία που αν χάσει θα την καταστρέψουν. Είναι χρήματα τα οποία τις περισσεύουν και τα οποία τα έχει διαθέσει για να ασχολούν, για να παίξει και να διασκεδάσει με τον συγκεκριμένο τρόπο. Άλλοι, σε άλλους είναι αρνητικός αυτός ο τρόπος, είναι καταδικαστέος, σε άλλους είναι θεμητός. Δεν κάνει καμία παρανομία, μας λέει το περιβάλλον της, παίζει σε ένα νόμιμο καζίνο, δεν πάει σε παράνομες λέσχες, όπως λέει πάνε ακόμα και υπουργοί και βουλευτές. Πάει και παίζει νόμιμα και παίζει νόμιμα λεφτά τα οποία τα έχει δουλέψει. Ούτε είναι αποκλεμμένα λεφτά να έχει κλέψει ταμεία και να πάει να τα παίξει. Παίζει δικά της λεφτά, νόμιμα χρήματα δεδουλευμένα της και χρήματα τα οποία δεν της επηρεάζουν και δεν της καταστρέφουν τη ζωή. Και εδώ λοιπόν το ερώτημα που κάνει και επισημαίνουν οι άνθρωποι δικοί της είναι ότι στο εξώφυλλο της εφημερίδας υπάρχει το ερώτημα. Άραγε ο καναλάρχης γνωρίζει για το πάθος που έχει το χρυσό αστέρι τον πλατό? Και ρωτάει η συγκεκριμένη παρουσιάστρια και λέει, μα τι σχέση έχει ο καναλάρχης με το τι κάνω εγώ τα λεφτά μου? Και αυτό φαίνεται να την έχει ενοχλήσει περισσότερο από όλα. Δηλαδή ότι προσπαθούν να διαβάλουν την καριέρα της και μέχρι τώρα την επαγγελματική της πορεία πετυχημένη, με πολύ ψηλά νούμερα τηλεθέαση σε όποιο τηλεοπτικό κανάλι έχει πάει. Και να μπλέξουν, ας πούμε, ένα χόμπι που έχει, να το πω έτσι απλά, με το είναι τι κάνει στη δουλειά. Ένα ακριβό χόμπι το οποίο έχει καταστρέψει η οικογένεια, έτσι, να πούμε. Έτσι. Άρα ενδεχομένως να υπάρχει κάποια σκοπιμότητα εκεί, στο δημοσίευμα αυτό. Όχι, και από πού έχει υποκινηθεί, αυτό είναι το θέμα. Ποιος υποκινεί τη στιγμή που γίνονται μεγάλες αλλαγές στην τηλεόραση το τελευταίο διάστημα, έτσι, που ετοιμάζονται πυρετοδός πολύ μεγάλες αλλαγές, να βγαίνουν δημοσιεύματα και στην ουσία να θέλουν να χτυπήσουν και φαίνεται ότι θέλουν να τη χτυπήσουν λέγοντας για τον καναλάρχη. Και ξαναλέει η ίδια, δεν παίζω κλεμμένα λεφτά. Δεν έχω κλέψει ταμεία. Δεν έχω κλέψει το δημόσιο. Δεν χρωστάω στο δημόσιο. Παίζω χρήματα τα οποία τα έχω για να τα χαλάσω όπως θέλω. Και ακόμη περισσότερο. Άλλοι πάνε σαν μπουζούκια και τα χαλάνε σε λουλούδια. Εγώ θέλω να πάω να τα ρίξω εκεί τα λεφτά μου. Δεν θα μου κάνει, λέει, μισό λεπτό και να μεταφέρω λίγο, γιατί είναι πολύ σημαντικό, γιατί μεταφέρουμε την άποψή της. Και ακόμα περισσότερο λέει. Και λέει η ίδια, να ολοκληρώσω, ότι είναι δικά μου τα λεφτά και θα τα δώσω εκεί που θέλω να τα χαλάσω. Και δεν είναι χρήματα που θα καταστρέψουν τη ζωή, τη δικιά μου και των ανθρώπων μου.
και της οικογένειάς μου και του σπιτιού μου. Ο τζόγκος όμως δεν έχει καλά αποτελέσματα, το συνήθως. Εδώ λοιπόν και επίσης επισημαίνει συγκεκριμένη ότι λέει πηγαίνετε να δείτε το τι λεφτά παίζονται σε συγκεκριμένους χώρους, σε εκατομμύρια από βουλευτές και πολιτικούς οι οποίοι κρίνουν τη χώρα και έχουν τη χώρα στα χέρια τους και μετά να έρθουν να πούνε για μένα. Είναι ξεκάθαρα αυτά τα οποία λέει. Και επίσης αναφέρει ότι δεν έχει και κάποιο οικονομικό πρόβλημα. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, συγκεκριμένα αναφέρει ότι εγώ δεν έχω χάσει, δεν έχω χάσει χρήματα που δεν έχω πρόβλημα οικονομικό λόγο του τζόγου. Όσα λέει η ίδια. Τώρα το τι γίνεται, εμείς κάτι παραπάνω δεν γνωρίζουμε. Ακούσαμε το περιβάλλον της με προσοχή. Το δημοσίευμα, όπως το διαβάσατε, από το δημοσίευμα, μάλλον όπως το διαβάσετε, προκύπτει σκοπός εξύβρισης και δυσφήμισης. Το αν παίζει ή δεν παίζει και το αν αυτό είναι. Αρρώστια ή εθισμός. Είναι εθισμός ή είναι απλώς χόμπι. Και αν θα αντικαταστρέψει ή δεν θα αντικαταστρέψει, αφορά την ίδια. Το δημοσίευμα όμως αυτό βάλει την προσωπικότητά της και από τον τρόπο που είναι γραμμένο έχει σκοπό ξεκάθαρα δυσφήμισης και προσβολής της προσωπικότητάς της και του επαγγελματισμού της. Και αυτό δεν επιτρέπεται. Μένουμε εδώ. Πάμε, δημοσίευμα Καλαμπάκα.